Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Είμαι ο Στέφανος και σήμερα έχω να σας δείξω διάφορα πραγματάκια τα οποία έχω κατεβάσει παιδιά από το Πατάρι. Έτσι για να γνωριστούμε και καλύτερα έχω κάποια πράγματα της παιδικής μου ηλικίας τα οποία θέλω να σας δείξω και να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, κάποια από αυτά μπορεί να τα έχετε και εσείς, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον που βλέπετε την εκπομπή. Οι μικρότεροι θα μάθετε πώς ήταν η παιδική μας ηλικία εκείνη την εποχή και τι κάναμε. Λοιπόν, ξεκινάω με τα περιοδικά. Το πρώτο περιοδικό που πιάνω στα χέρια μου λέει Αύγουστος του 1996, 1964, The Verdict. Λοιπόν, είναι το περιοδικό Edge. Εδώ. Και το περιοδικό αυτό, παιδιά, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο όμορφα περιοδικά τα οποία κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο εμπόριο. Μιλάει για video games. Από εκείνη την εποχή μιλούσε 19 χρόνια πριν και είναι πιο παλιό, 1994 νομίζω είχε βγει. PlayStation, Saturn, Nintendo 64, PC, Arcade, Net, τότε είχε ξεκινήσει και το ίντερνετ. Multimedia, CGI και ξεκινάει το περιοδικό και βέβαια πρώτη του σελίδα είναι το Nintendo 64 το οποίο εκείνη την εποχή μετά το Sega Saturn και το PlayStation ήρθε λοιπόν και η Nintendo με αυτό το Magistana όπου ονομάζεται Nintendo 64 να τα σαρώσει όλα. Να τις αρρώσει μέσα σε εισαγωγικά γιατί αυτό που ουσιαστικά έκανε είναι να ξεφύγει όσον αφορά τα γραφικά παιδιά και τα γραφικά εκείνη την εποχή όταν είδαμε το Super Mario 64 ήταν ένα από τις μοναδικές εμπειρίες τις οποίες μπορούσε να ζήσει ένα παιδί εκείνη την εποχή. Βλέπω διάφορα controls εδώ μέσα τα οποία controller είναι και από προηγούμενες γενιές. Βλέπω Super Nintendo, βλέπω NES, βλέπω Panasonic 3DO. Αυτό εδώ είναι ένα πρότυπο από την Namco για το PlayStation χειριστήριο, το οποίο τελικά δεν έπαιξε. Jaguar και διάφορα άλλα, Virtual Boy, Sega Saturn, ένα από τα πιο ωραία περιοδικά. Virtua Cop 2, Fighting Vipers, Quake, Crash Bandicoot, Sonic Teamwork, μιλάει για το Knights μέσα σε αυτό το τεύχος, Pandemonium, The Darkening και πάρα πολλά άλλα έτσι ωραία παιχνίδια, ωραίες συνεντεύξεις. Από τότε είχε πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις στο συγκεκριμένο περιοδικό. Επίσης έχει φοβερή ποιότητα, παιδιά. Είναι ένα από τα περιοδικά τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραίες, έτσι, πάλι πάρα πολύ ωραία εκτύπωση. Όλο το περιοδικό είναι πάρα πολύ ωραία εκτυπωμένο και ακόμα περισσότερο το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ακόμα βλέπω ότι είναι Future Publishing, όπου είναι εκείνο ο ίδιος εκδοτικός οίκος που έχει και σήμερα το συγκεκριμένο περιοδικό. Ένα από τα πιο ωραία περιοδικά. Αυτά τα περιοδικά ήταν για μας παιδιά ότι είναι το ίντερνετ σήμερα για εσάς, για τους gamers και αντί να μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ εκείνη τη χρονική στιγμή μπαίναμε μέσα στα περιοδικά, διαβάζαμε τα περιοδικά και μαθαίναμε μέσα τα περιοδικά. Δεν είχαμε κάποιο άλλο τρόπο για να ενημερωθούμε. Τα υπόλοιπα τα φανταζόμασταν γιατί τώρα βλέπω ότι πριν αγοράσεις ένα παιχνίδι έχεις τη δυνατότητα να μπεις στο YouTube, να δεις πώς είναι το παιχνίδι, να δεις αν σ' αρέσει, να δεις ακόμα και όλο το παιχνίδι πριν το αγοράσεις. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία στο ίντερνετ όσον αφορά τα video games. Η ενημέρωση είναι πολύ instant, πολύ γρήγορη, ενώ στα περιοδικά ήταν ανά μήνα, έτσι, περιμέναμε ένα μήνα και φανταζόμασταν πώς θα είναι το παιχνίδι. Βλέπαμε 3-4 εικόνες και διαβάζαμε και τη συνέντευξη και καταλαβαίναμε πώς είναι το παιχνίδι. Βέβαια, εκείνη την εποχή μας αφήνανε και να δοκιμάζουμε τα παιχνίδια. Όσοι είστε παλιότεροι το ξέρετε. Δοκιμάζαμε τα παιχνίδια όταν πηγαίναμε στα μαγαζιά. Πηγαίναμε στα μαγαζιά, π.χ. για το Nintendo 64, όταν ήθελα να παίξω το Super Mario 64. Θυμάμαι, παιδιά, εκείνη την εποχή όπου δεν υπήρχε τηλεόραση γιατί παίζανε όλα τα παιδιά μέσα το Nintendo 64 στο μαγαζί όπου πήγα να το αγοράσω. Και αναγκάστηκα με έναν φίλο μου
να γυρίσουμε την οθόνη την οποία είχαν στο κατάστημα από τη μεριά της βιτρίνας και ήμασταν από την έξω μεριά, αλλά υπήρχε αντικατοπτρισμός και δεν μπορούσαμε να δούμε μέσα. Γι' αυτό το λόγο είχε βγάλει ένα την μπλούζα του παιδιά, την είχε σηκώσει ψηλά και με αυτή τη σκιά που έκανε η μπλούζα μπορούσαμε να βλέπουμε μέσα για να παίξουμε το παιχνίδι και να δούμε πώς είναι αυτή η εμπειρία πριν αγοράσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι Edge. Λοιπόν, αυτό εδώ το παιχνίδι, παιδιά, βέβαια σε αυτό το τεύχος, το οποίο είναι από τον Ιανουάριο του 1995, μιλάει για το Sega Saturn, το συγκεκριμένο περιοδικό. Και ήταν εκείνη η εποχή όπου είχε ξεκινήσει το Sega Saturn να έρχεται και στην Ευρώπη. Και κρατάει το controller, όπως βλέπετε εδώ, ο μικρός αυτός χαρακτήρας, ο οποίος χαρακτήρας είναι από το Little Big Adventure, αν θυμάμαι καλά. Little Big Adventure, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα παιχνίδι adventure στο PC. Και θυμάμαι να το παίζω με τον φίλο μου τον Κώστα αυτό στο PC. Το συγκεκριμένο Little Big Adventure, ναι, καλά είπα. Θυμάμαι να το παίζω στο PC του. Και ήταν πολύ έτσι νοσταλγικές εκείνες τις στιγμές, οπότε τις θυμάμαι. Μόνιμα μέσα στο δωμάτιό του, μέσα σε ένα υπολογιστή παλιό, να προσπαθούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και εκείνη την εποχή μας φαινόταν κάτι μαγικό, πραγματικά. PlayStation Enters the Home Straight, μιλάει για PlayStation μέσα, το συγκεκριμένο τεύχος. Βέβαια βλέπουμε τις δύο εκδόσεις τις οποίες έχουμε για το Sega Saturn. Η μία είναι η γκρι και η μία είναι η πιο έτσι άσπρη, ανοιχτή που ήταν. Συνεχίζουμε εδώ πέρα μέσα. Τι άλλο έχει. Έχει μια παρουσίαση για το PlayStation μέσα εδώ. Μιλάει για το 32X. Μιλάει για το 3DO. Τα οποία είχαν βγει αυτά πριν ακόμα από το Sega Saturn και από το PlayStation. Μιλάει για κάτι 3D Reality Labs, τα οποία εκείνη την εποχή έτσι ανεβαίνανε, η 3D τεχνολογία ανέβαινε πάρα πολύ. Μπορούσε να γίνει subscriber, έχει διάφορα έτσι subscription orders, τα οποία μπορούσες να κάνεις μέσα από το περιοδικό. Έχει letters, τα οποία στέλνανε οι χρήστες στο περιοδικό. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ. Βλέπω πάρα πολλές διαφημίσεις. Τα περιοδικά είχαν πάρα πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή, μια σελίδα, φανταστείτε εδώ πέρα, ολόκληρη διαφήμιση για ένα παιχνίδι. Virtuoso, λέει, The future is here. Για το. Τι είναι αυτό, για το 3DO. Και είχε μια ολόκληρη παιδιά σελίδα, πράγμα το οποίο δεν βλέπει σήμερα στα περιοδικά. Κοιτάξτε τώρα εδώ, ας πούμε, έχει μια μικρή έτσι, φωτογραφία την οποία. Από αυτό το πράγμα έπρεπε να βγάλεις άκρη για το παιχνίδι και να δεις άμα το παιχνίδι είναι ωραίο ή όχι. Tekken. Εδώ μέσα μια πρώτη έτσι Μάρτιος λέει, είχε βγει το Δεκέμβριο του 1994 στα Arcade και το Μάρτιο έγινε στο PlayStation. Λοιπόν, Clockwork Knight, ένα από τα πιο ωραία παιδιά παιχνιδάκια τα οποία είχαν βγει εκείνη την εποχή και ήταν για το Sega Saturn, είναι ένα έτσι platform παιχνίδι, side-scrolling, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, μάλιστα τα γραφικά του ήταν έτσι pre-rendered μέσα και φαινόντουσαν πάρα πολύ ωραία στο background, ενώ τα άλλα ήταν κανονικά πολύγωνα. Εδώ τι έχουμε, Electronic Arts, διαφήμιση δισέλιδη, το πράγμα το οποίο τώρα δεν υπάρχει καν. Η διαφήμιση γίνεται μόνο στο ίντερνετ. Starblade, Lodestar, Raiden. Raiden είναι ένα από τα παιχνιδάκια τα οποία εκείνη την εποχή μου άρεσαν πάρα πολύ και το έπαιζα και στα Arcade. Θυμάμαι πάρα πολύ να το παίζω στα Arcade. Είναι από τα πιο έτσι, SMAP που λέγονται αυτά. Είναι από τα πιο ωραία SMAP εκείνης της εποχής. Και πιστεύω ότι θα σας αρέσουν. Donkey Kong Country, Super Street Fighter 2X, καλά Street Fighter 2 εκείνη την εποχή, Victory Gold, 1, 2, 3, 4, 5 φωτογραφίες οι οποίες είναι τόσο μικρές που δεν καταλαβαίνεις καν τα γραφικά. Παρ' όλα αυτά, με αυτά εδώ πέρα που βλέπαμε, ήταν μαγεία, ωραία. Sega Saturn, παιδιά, Sega Saturn, βλέπουμε εδώ πέρα, έχει μια ολόκληρη συνέντευξη μέσα από την Sega, βλέπουμε όλο εδώ πέρα τον επεξεργαστή
και τα μέρη τα οποία έχει η κονσόλα. Πάλι εδώ κάτι πολύ μικρές φωτογραφίες κλπ. Κλπ. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο... Α, και επίσης τότε δεν φοβόντουσαν να βάλουν έτσι διάφορα πιο έτσι sex-oriented εικόνες μέσα, όπως είναι αυτή εδώ, αλλά απλά το αναφέρω αυτό. Δεν θα δείξω κάτι. Little Big Adventure. Ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια από την Electronic Arts. Βέβαια τώρα άμα το παίξεις θα πεις τι είναι αυτή η σαγλαμάρα. Αλλά για τότε ήταν μαγικό. Doom βλέπω μέσα. 60 λίρες μάλιστα το Doom εκείνη την εποχή. Virtual Racing, πόσο έχουν αλλάξει εποχές και πόσο σημαντικό είναι, πόσο τυχεροί είναι μάλλον οι νέοι οι οποίοι βλέπουν αυτά τα γραφικά με αυτές τις τιμές και τα θεωρούν και πάλι ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο περιοδικό, το οποίο εκείνη την εποχή είχα, ρε παιδί μου, έτσι, ασχοληθεί αρκετά, γιατί εκτός από το Computer Club Consoles ασχολιόμουν και με το PC παράλληλα, Ιούλιος-Αύγουστος 2000. Το γιγαντιαίο κύμα MP3 RAM. Okay, λοιπόν, το RAM εκείνη την εποχή, παιδιά, ήταν ένα από τα πιο φημισμένα περιοδικά στην Ελλάδα. Κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι εδώ, πόσο χοντρό είναι. Μιλάμε για 354 σελίδες. Ένα περιοδικό το οποίο έβγαινε ανά μήνα και είχε 354 σελίδες, παιδιά. Είχε μέσα κώδικα, είχε μέσα διάφορα PC, είχε μέσα και για παιχνίδια. Κάποια sections, π.χ. εδώ πέρα στο τέλος, βλέπω ότι έχει κάποια sections τα οποία είναι μόνο για παιχνίδια. Τα παιχνίδια του PlayStation τώρα και στο Dreamcast, ορίστε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι έχει ένα ξεχωριστό έτσι ένθετο μικρό, το οποίο ασχολείται και με τα παιχνίδια. Ε3, τα παιχνίδια του 2021ου αιώνα. Okay. Πολύ ωραίο περιοδικό και αυτό, παιδιά. Εκείνη την εποχή το MP3 ήταν κάτι μοναδικό, γιατί είχαμε dial-up συνδέσεις, παιδιά, και το να κατεβάσεις ένα αρχείο MP3 το οποίο είχε 6 MB και τα πριν είχαμε το WAV, το οποίο το WAV ήταν 200 MB, φανταστείτε, και από τα 200 MB το έκανε 6 MB. Ήταν κάτι το μοναδικό. Και με την dial-up σύνδεση κάναμε γύρω στα 10-15 λεπτά για να το κατεβάσουμε. Μπορεί και παραπάνω. Αναλόγως στο αρχείο. Οι dial-up συνδέσεις ήταν πριν τις DSL και VDSL και όλα αυτά. Πριν τις ISDN συνδέσεις. Όπου άστα να πάνε εκείνη την εποχή. Ήταν άστα να πάνε. Και μόνο που είχε βγει το MP3 μας βοηθούσε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε λίγο πιο μετά, Ιούνιος του 2001, πάλι το RAM, MPEG-4. MPEG-4, ένα... ζήτω το MP3, λέει, του βίντεο, MPEG-4. Νομίζω ότι ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη βιομηχανία, αυτός ο αλγόριθμος όπου χρησιμοποιούσε το MPEG-4, γιατί πάλι τα αρχεία γινόντουσαν πάρα πολύ μικρά. Ήταν μάλιστα εκείνη την εποχή όπου ξεκινούσαν και τα DVD. Γράφει πάνω δεξιά δώρο DVD 4 GB, προγράμματα και ταινίες. Okay. Τι άλλο έχει μέσα. Βλέπω κάτω δεξιά να λέει 13 υπολογιστές έως 300.000 δραχμές. Τότε είχαμε δραχμές. Έχετε μήνυμα στο κινητό σας. Εντάξει, αυτά τα πράγματα τώρα είναι ξεπερασμένα. Αλλά είναι ωραίο πάλι να τα βλέπεις και να τα θυμάσαι και να ξέρεις πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα. Μ' αρέσει έτσι αυτό το πράγμα. Αυτό αρέσει η ιστορία, έτσι, το πώς ξεκίνησαν όλα τα πράγματα και πώς εξελίσσονται. Εδώ βλέπω και κάποιες συγκρίσεις που κάνει με το MPEG-2 και το MPEG-4 μέσα το περιοδικό, όπου το ένα είναι στα 600 kbps και το άλλο είναι στα 6000 kbps. Που σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε ό,τι βλέπουμε. Διαφημίσεις, τεράστιο και αυτό το τεύχος, πολύ μεγάλο. Οθόνες, οι οποίες είναι οι CRT οι παλιές, γκουμούτσες. Τεράστιες, τεράστιες. Και μάλιστα γράφει 558.000, παιδιά. Μία οθόνη. 558.000. Δηλαδή 21 ιντσών. 21 ιντσών. 558.000 οθόνη για υπολογιστή. Δεν υπάρχει, εντάξει, δεν υπάρχει. Άλλες εποχές,
άλλα στάνταρ. Είχαν πρωτοβεί όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό και είναι και τόσο ακριβά. Ήταν και τόσο ακριβά. Κάτι άλλο έτσι ωραίο να δω μέσα να σας δείξω. Κάτι Universal Shorts βλέπω, κάτι περίεργα Winning Eleven, ISS Pro Evolution στα Ιαπωνέζικα. Το ISS Pro εκείνη την εποχή στο PS2 γινόταν ένας πανικός. Βλέπω κάποια παιχνίδια για το Dreamcast, Spider-Man, Confidential Mission. Καυτά μονοθέσια λέει, Formula 1 2001. Ένα σκληρός πορτιέρης, The Bouncer. Desperados, Wanted, Dead or Alive, Tequila και Εξάσφαιρα. Παιχνίδια είναι αυτά, παιδιά. Κροάτικο μακελιό. Serious Sam, ναι, το θυμάμαι αυτό. The Settlers 4, μια κεφάτια αποικία. Skies of Arcadia, ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια. 49 ευρώ, 16.900 δραχμές. Zegetron, τηλέφωνο κτλ. Ένα παίκτη, 50 Hz, δόνηση. VMU, κατασκευαστής Overworks. Αναφισβήτητα μέχρι πρότινος το Grandia 2 ήταν το καλύτερο παιχνίδι ρόλων για το Dreamcast. Το Skies of Arcadia ήρθε για να αλλάξει άρδιν το σκηνικό, αποκτώντας με το σπαθί του την πρώτη θέση. Ο βασιλιάς των παιχνιδιών ρόλων, το RPG εννοεί, για το Dreamcast είναι εδώ. Γραφικά 9,5, 7,5 ο ήχος, 8,5 το gameplay, 9 αντοχή στο χρόνο, και γενικός βαθμός 9. Ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια του Dreamcast, τσεκάρετε εδώ. Τσακισμένες λαμαρίνες, Daytona USA, 8,5 γραφικά, 8 ήχος, πάλι για το Dreamcast. 9 gameplay, 7 αντοχή στο χρόνο, γενικός βαθμός 8,5. 1-2 παίκτες, VGA, 60 Hz, δόνηση, Race Controller, Zegetron, 16.900 δραχμές, 49,5 ευρώ. Που σημαίνει ότι είναι στα ίδια κυβικά, στα ίδια επίπεδα οι τιμές ακόμα και σήμερα, 50 ευρώ. Και πιο φθηνές ήταν τότε, απλά το αυτό που έπαιρνες ως αντάλλαγμα ήταν κάτι πολύ έτσι, καμία σχέση με αυτό που παίρνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα περιοδικό το οποίο διαβαζόταν εκείνη την εποχή πάρα πολύ. Το περιοδικό αυτό ονομάζεται, παιδιά, PC Master. Τεύχος, 138 Απρίλιο του 2001, 1800 δραχμές. Το PC Master, το οποίο μέσα είχε, βλέπω εδώ πέρα κάμερες, βλέπω διάφορα παιχνιδάκια να δείχνει, ποικίλης μορφής, όλη τη σελίδα του, GeForce 3, Aqua GT, κτλ. Βλέπω καινούρια, ναι, εκείνη την εποχή είχαμε και τα CD-ROM, τα οποία, τα MP3 players μάλλον, βλέπετε εδώ έχει διάφορα MP3 players, τα οποία εκείνη την εποχή σαρώνανε γιατί μπορούσε να χωρέσει μέσα σε ένα δισκάκι του, σε ένα CD, μπορούσες να χωρέσεις γύρω στα 300 τραγούδια κάπου εκεί. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, PC Master, ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά τα οποία διαβάζαμε εκείνη την εποχή. Από πίσω έχει και κάποια laptop, compact, Dell, HP, όπου γράφει 739.000 παιδιά, Intel Pentium 3, 700 MHz, 128 MB RAM, 20 GB σκληρός και 14 οθόνη, 739.000 δραχμές. Φανταστείτε τι παίρνετε. Τι παίρνετε τώρα με αυτά τα λεφτά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι εποχές. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε διάφορες κασετούλες, παιδιά. Αυτά, ξεκινάμε. Στην τύχη, παιδιά. Είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, τι μουσική ακούγαμε. Τι μουσική ακούγαμε, λοιπόν. Ξεκινάμε με Metallica. Metallica και Garage, βλέπω εδώ. Garage. Είχαν βγάλει έτσι ένα, μάλιστα έχω βάλει και αυτοκόλλητα επάνω σε αυτό εδώ το μέρος. Normal position, TDK, κασετούλα, για όσους δεν ξέρετε οι κασέτες μπαίνανε μέσα σε κασετόφωνα. Λοιπόν, από πίσω γράφει It's Electric, Σάμπρα Κατάπρα,
Turn the Page, Die Die My Darling, Loverman, Astronomy, Whiskey in the Jar, Tuesday is Gone, Last Caress, ναι, Am I Evil. Okay. Στην τύχη μία άλλη κασετούλα. Metal Collections, νούμερο 2. Όχι, αυτό είναι Πασπαρτού. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παιδιά. Παλιότερα πηγαίνανε και γράφανε παιδιά ο υπότης ασφάλτου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά μπορεί κάποιοι από εσάς να το θυμάστε. Η El Greco, λοιπόν, ήταν μια εταιρεία η οποία εκείνη την εποχή τι έκανε. Χρησιμοποιούσε τα κασετόφωνα έτσι ώστε να περάσει παιδιά τις ιστορίες των διαφόρων παιδικών εκείνης της εποχής, να τις περάσει στα παιδιά, με αποτέλεσμα να παίρνει, να γράφει τις διάφορες ιστορίες και μετά να πουλάει τις κασέτες. Αυτή, λοιπόν, είναι οι περιπέτειες του υπότη της ασφάλτου. Έτσι, χωρίς παιχνίδι. Θα βάλω να ακουστεί λίγο για να δείτε πώς ακριβώς και τι λέγανε εκείνη την εποχή. Αποκλειστικότητα, λέει η El Greco, απαγορεύεται η ανατύπωση, η μεταγραφή των κασετών. Αυτή, λοιπόν, ήταν μια τέτοια κασέτα. Ελπίζω να παίζει. Πάμε να ακούσουμε λίγο και επανερχόμαστε. Στην απέραντη έρημο της Γιούτα, ένα μολυβί σημαδάκι φάνηκε να ζυγώνει πάνω στον εθνικό αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα πυράβλου. Ήταν το θαυματουργό και ακατανίκητο αυτοκίνητο Kit 2000 που έτρεχε τώρα να προλάβει μια ακόμα μεγάλη καταστροφή. Ο υπότης της ασφάλτου, καθώς οδηγούσε με τεντωμένα νεύρα, έριξε μια κοφτή ματιά στο φωτεινό κατράτ του κομπιούτερ. Τι γίνεται, Kit? Φτάνουμε? Η μεταλλική φωνή του Kit ακούστηκε ίσια και ανέκφραστη όπως πάντα. Το εργοστάσιο παιχνιδιών της Northwestern είναι σε 36 χιλιόμετρα και 220 μέτρα. Φτάνουμε σε 11 λεπτά. Ίσως είναι πολύ αργά για να σώσουμε το βιομηχανικό συγκρότημα. Μουρμούρισε με αγωνία ο υπότης και φρενάρισε άγρια, καθώς βρέθηκε μπροστά στην αναπηναγμένη γέφυρα ενός άγριου και κατάξερου φαραγγιού. Τώρα, τι γίνεται τώρα, Kit? Είναι όλο φάνερο. Ανατείναξαν τη γέφυρα για να μην προλάβουμε να σώσουμε το εργοστάσιο. Πόσα μέτρα υπολογίζεις το κενό πάνω από το φαράγγι, Kit? Τα ηλεκτρονικά τηλέμετρα του Κίτσα αναβόρβησαν γρήγορα και η φωνή του ακούστηκε καμπανιστή. Απόσταση κενού 26 μέτρα και 11 εκατοστά. Θα μπορούσες να κάνεις ένα τέτοιο άλμα, Κίτ? Δεν είμαι σίγουρος. Θα προσπαθήσω, Μάικλ. Θα κινδυνέψεις, λοιπόν, τόσο πολύ για μένα. Και συνεχίζουμε, παιδιά, με μία άλλη κασέτα εδώ πέρα η οποία έχω βρει. 1η Τρίτου του 99. Okay. Και γράφει εδώ 25 ερωτήσεις για την καινούρια κονσόλα. Πραγματικά, και εγώ αυτό δεν ξέρω τι είναι. Dreamcast, story by Neil West, γράφει εδώ. Neil West. Τον έκανα γερμανό. Neil West, λοιπόν, story by Neil West, Dreamcast. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τον Dreamcast. Πάμε σε επόμενη κασετούλα. Αυτή είναι άδεια, εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Χαζομαρούλες. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε διάφορα τραγουδάκια τα οποία ακουγόντουσαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, It's My Life, Other Side, Red Hot Chili Peppers. Το It's My Love, το Bon Jovi, τότε χαμός γινότανε. Californication, Red Hot Chili Peppers, I Disappear, Metallica, Freestyler, Bombfunk MC, Freestyler, Clap the Microphone. Καλά, αυτό ήταν επικό. Και ένα alternative radio edit από Freestyler. Εκείνη την εποχή ακουγόντουσαν πάρα πολύ αυτά τα έτσι τα hip hop, τα περίεργα τραγουδάκια, τα οποία όμως είχαν και μία έτσι λίγο ηλεκτρονική υφή μέσα τους. Εδώ, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Metallica, να το, κασετούλα εδώ πέρα, Metallica και Reload. Και έχουμε
Τα οποία, ναι. Έντερ Σάντμαν, Unforgiven, Nothing Else Matters, Call of Cthulhu, No Leaf Clover, Hero of the Day, Until It Sleeps, One, Shadow Kings, Elusive Cure, Use the Man, Time, The Beginning, Insomnia, So Much is Lost, Harbor, It's Too Late, Behind the Great. Η δεξιά μεριά είναι από Paradise Lost και η αριστερή είναι από Metallica. Paradise Lost ήταν και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της metal σκηνής εκείνη την εποχή και ακόμα είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε Symphony of Destruction, This Was My Life, Countdown to Extinction, Reckoning Day, Train of Consequences. Αυτά είναι από Megadeth. Παιδιά, αυτά είναι από Megadeth. Όσοι ακούτε Megadeth, ξέρετε τι λέω. A Tout Le Monde, A Tout Le Dami, κάπως έτσι έλεγε. Trust, Almost Honest και Use the Man. Αυτά πρέπει να είναι από το Cryptic Writings on the Wall. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι έτσι από Paradise Lost. Συγκροτήματα είναι αυτά που λέω, παιδιά. Paradise Lost, Metallica, Megadeth. Όλα αυτά είναι συγκροτήματα για τους νέους. Emperor's Fire, Joy of Emptiness, True Belief, Remembrance, Circle, To Myself I Turn, Falling Again, A Tout Le Monde, Countdown to Extinction, As I Die, Mortal Watch the Day, The Last Time, Gothic, You, My Flesh, yep, και κάποια άλλα. Συνέντευξη λέει, Shatter. Συνέντευξη. Ρε παιδιά, πέραμε συνεντεύξεις. Κάναμε συνεντεύξεις. Καλοκαίρι 1995, παίζαμε εκείνη την εποχή, παίρνω συνεντεύξεις ο ένας τον άλλον για το πώς είναι τα παιχνίδια και αν μας αρέσουν. Φανταστείτε, δηλαδή δεν είχαμε να κάνουμε, δεν είχαμε YouTube, αλλά από τότε καθόμασταν και παίζαμε με τους φίλους μας και γράφαμε σε κασέτες τι πιστεύουμε για τα παιχνίδια. Άμα κάτσω και τα ακούσω αυτά εδώ τώρα θα πω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Paradise Lost Reflection 1990-1999. Paradise Lost Enchantment, Hallowed Land, The Last Time, οι οποίοι Paradise Lost έρχονται τον Νοέμβριο νομίζω στην Ελλάδα. Forever Failure, One Solemn, Shadow Kings, Elusive Cure, Year for Change, Sad Sage of God, Hands of Reason, I See Your Face, Jaded. Ok, Paradise Lost. Paradise Lost. Τραγούδια disco. Ναι, άκουγα και disco εκείνη την εποχή. Disco τραγούδια. Τα οποία δεν ξέρω τι έχει μέσα. Τα αφήνω στην άκρη, θα τα ακούσω μετά. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε διάφορα τραγουδάκια. Πάλι από Metallica. Η Metallica είχα πάει και στην συναυλία τότε. Ήταν από τους αγαπημένους μου. Until It Sleeps. Και ποιος δεν είχε αγαπημένους σου Metallica. Κάτι έπαιζε άμα δεν ακούγεις Metallica. Until It Sleeps. Poor Twisted Me, Outlaw Torn, 2x4, Bleeding Me, Mama Said, Low Man's Lyric, πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό, πολύ μου έχει μ' αρέσει. Fuel, give me fire, give me fire. Memory Remain, Unforgiven 2, τι ωραίο το Unforgiven, και το 1 και το 2. Prince Charming, Better Than You, Turn the Page, επικό. Astronomy, Die Die My Darling και Last Caress. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε τραγούδια από ράδιο, από διάφορα έτσι, γράφαμε από ράδιο τότε τραγούδια και τα ακούγαμε πριν κοιμηθούμε, γιατί δεν είχαμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεν διαβάζαμε που δεν διαβάζαμε, δηλαδή εκείνη την εποχή. Τι άλλο έχουμε εδώ, Clockwork Knight, okay, συνέχεια λέει από Clockwork Knight, bonus game και μετά. Γράφαμε, παίζαμε τα παιχνίδια. Και παράλληλα εμείς γράφαμε όλο το σε recorder, φανταστείτε, σε κασέτα, χωρίς βίντεο, απλά γράφαμε εμάς να μιλάμε. Καθώς παίζαμε, γράφαμε και εμάς να μιλάμε και όλες οι χαζομάρες που λέγαμε είναι γραμμένες σε αυτές τις κασέτες. Οκ, Στέφανε. Λοιπόν, Sounds of Discover, The Sounds of Adventure. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Άσπρη κασέτα, την οποία δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι αυτό. Συνεχίζουμε από εδώ, ακόμα μια κασετούλα, Maxell, εκείνη την εποχή πολύ Maxell έπαιζε. Λοιπόν,
Maxi και... Metal Devastation Volume 2. Μερικά τα μουτάζαν και φίλοι μου. Τα γράφανε εκείνη την εποχή και... Και μου τα δίναν. Επίσης γράφαμε από διάφορες... από διάφορες εκπομπές από την τηλεόραση. Π.χ. εδώ τώρα βλέπω κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Εντάξει. Τα φίλοι στην άκρη. Paradise Lost, Darkonian Times. Αυτά πρέπει να μου το έχουν γράψει. Αυτό μου το έχει γράψει κάποιος άλλος. Metallica, Metallica και Stratovarius. Να θυμάμαι, γέλια γράφει στο τέλος. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, τραγούδια λέει για τον Αχιλλέα. Έγραφα τραγούδια για τους φίλους μου και έγραφα πάνω για ποιον είναι. Okay, ξένα τραγούδια, διάφορα τραγουδάκια. James Bond 007, Golden Eye. Έγραφα τη μουσική από το Golden Eye, εδώ μέσα. Έγινε Στεφανέ. Και εδώ, Paradise Lost, Tycoon. Παρανταζιλός, πολύ παρανταζιλός. Αβράμις και Στέφαν, λοιπόν, αυτή είναι μια κασέτα Crunch. Ναι, την πουλούσαν στα σούπερ μάρκετ. Μπλε. Και δεν ξέρω τι έχω γράψει, θα τσεκάρω μετά και θα σας πω. Λοιπόν, άσχετο, μερικά δεν είναι και δικά μου. Π.χ. εδώ έχουμε... Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Escape, Creeping Death, The Memory Remains, Carpe Diem Baby, Where the Wild Things Are, Turn the Page of Wolf and Man, Rata Matahata. Αυτό είναι από... Πέλα, έλα, κόλλησα σε πούλτουρα. Stone Dead Forever, Attitude, So What, Am I Evil, Astronomy και Die Die My Darling. Die 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 My Darling. Διάφορες Passepartout κασέτες, διάφορες ό,τι να είναι. Pennywise, ωραία φίλε, Pennywise. Pennywise, φίλε. Λοιπόν, υπήρχε μια εποχή, παιδιά, όπου κάναμε, όπου κάναμε skateboard. Και εκείνη την εποχή το skateboard είχε και την κατάλληλη μουσική, την ανάλογη μουσική. Και η μουσική αυτή ήταν έτσι ένα rock στυλάκι, πιο έτσι punk, ξέρετε, έτσι πιο freestyler. Και ονομάζεται το συγκρότημα αυτό, ονομαζόταν μάλλον Pennywise. Θα βάλω να ακούσω Pennywise. Οκ, okay. Τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος. Έχω ακόμα μια τεράστια σακούλα εδώ πέρα. Εδώ. Έχει άλλα τόσα μέσα. Έχει άλλα τόσα μέσα, παιδιά, τα οποία θα ήθελα να σας τα δείξω σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στο κανάλι. Ελπίζω να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Και γράψτε μου από κάτω εκείνη την εποχή τι αναμνήσεις έχετε. Για το επόμενο επεισόδιο έχει και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια, διάφορα έτσι παιχνιδάκια τα οποία παίζαμε. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για όλα τα comments, ευχαριστώ για όλη τη δύναμη που μου δίνετε να συνεχίσω. Και όλα καλά. Όλα καλά. Σας περιμένω και στο Facebook. Χαιρετισμάτα σε όλους. Περιμένω και τα παιδιά, κυρίως το Χάρη, να έρθει να κάνουμε κανένα επεισόδιο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, και να περνάτε καλά. Γεια χαρά.